Γεια σα! Ρε, καλώς το ρε! Σας βρήκα! Δεν ξανάρχομαι εγώ στο μαγαζί. Ένα στέκι είχες. Κάψαμε κι αυτό. Για την Κατερίνα, ναι, για την Κατερίνα και τον Κρατερό. Τα φιλιά μου, πραγματικά, γεια σας παιδιά. Εξαιτίας σας, όχι αλλιώς, αυτό δεν είναι. Θα έχεις τατουάζ στο χέρι σου? Όχι. Για να έχεις τατουάζ στην επαγγελματική ζωή. Έχω τατουάζ. Συμμετέχω στο τατουάζ και είναι αρκετό. Δεν είναι κάτι που φανταζόμουν ποτέ τόσο σοβαρά, το έχω ξαναπεί έτσι. Μιλάμε για μια οικογένεια η οποία με αγκάλιασε κατευθείαν. Οπότε ο καθένας στη θέση μου θα είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, ζούμε αυτό. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, εσύ, Γρηγόρη? Είναι πραγματικά μια δουλειά η οποία προϋποθέτει πολλές ώρες και πολλές μετακινήσεις. Θέλω και εγώ το χρόνο μου στο νέο πρόγραμμα αυτό να είμαι σωστός απέναντι στις υποχρεώσεις μου, τις καινούργιες, να είμαι σωστός στις παλιές μου υποχρεώσεις και να έχω και λίγο χρόνο για μένα, να κάνω λίγο προπόνηση, να δω ένα φίλο που και αυτό το κάψαμε από ό,τι βλέπω. Όσες φορές είπες λάθος τα λόγια, θυμάσαι? Την πρώτη φορά, την πρώτη φορά. Δεν τα είπα λάθος, απλά τα ξέχασα. Εντάξει. Okay. Με βοήθησαν και τα θυμάμαι σιγά σιγά και δεν εννοώ μου τα λένε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο συμπροταγωνιστής ή συμπροταγωνίστρια στο πώς σου μιλάει, γιατί μία τάκα σου θυμίζει τη δικιά σου κτλ. Υπάρχει και αυτή η μερίδα των ανθρώπων που λένε: όπα, ο Αγγελόπουλος πήγε εκεί σαν ηθοποιός, δεν είναι ηθοποιός και παίρνει τη δουλειά κάποιου που είναι ηθοποιός. Θέλεις να τοποθετηθείς πάνω σε... Όχι, δεν θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ έκανα μια κίνηση η οποία προέκυψε μετά από πάρα πολύ σκέψη και γενικά, ειδικά στις αποφάσεις μου, ζυγίζω καλά τα πράγματα και αφορά καθαρά μια κίνηση που πρόκειται να είναι για καλό όπως θα έχω ζυγίσει και γι' αυτό και προσπαθώ για το δικό μου μέλλον και τίποτα παραπάνω. Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτά τα πράγματα, σε αυτή την τοποθέτηση του καθένας. Ο καθένας έχει την άποψή του. Και εγώ, όπως και ο καθένας σε νέο ξεκίνημα, σε οτιδήποτε, θα χρειαστεί τον χρόνο του, θα κάνει τα λάθη του και θα το κάνει και μετά θα ανακριθεί. Επειδή δεν πρόκειται να απαντήσει, έχει κοπέλα, εμφανίζεται με κοπέλα ή έρχεται μόνος? Άλλη ερώτηση. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.